Κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Ειδικά για τον κλάδο μας. Θέλω να καλωσορίσω εδώ, στον ομό της Λακαρνανίας, τον Προεδρείο του συναδέλφου από την Ομοσπονδία μας. Θέλω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον Θανάση τον Αυτήπη από την Άφακο και να πω πως Πρόεδρε έπρεπε τους βουλευτές να τους αφήσεις εδώ να κάτσουν μέχρι το τέλος και μας ακούσουν όλους. Γιατί αυτά που θα πούμε θα πρέπει να τα βάλουν καλά στο μυαλό τους, να έχουν στο μυαλό τους το πόσο αποφασισμένος είναι ο κλάδος και όλα αυτά να τα μεταφέρουν. Θα τους τιμηθούμε και ανεξαρτήτως που ανήκει ο καθένας θα τους τιμήσουμε. Δεν θα τιμήσουμε όμως το πασοκό αναφερμένο Μωραήτη που δεν έχει τρώσει ποτέ στη ζωή του και τον πήρε το κόμμα από 18 χρονών και τον τρέχει με εμείς μια ζωή του. Όπως δεν θα τιμήσουμε και τον Μακρυπίδη. Όπως δεν θα τιμήσουμε και όποιον πάει κόντρα στα συμφέροντά μας. Συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή μέσα από αυτή την αγωνιστική διαδρομή κατακτήσαμε κάποια πράγματα. Κατακτήσαμε μαχητικότητα για τον κλάδο και κατακτήσαμε και ενότητα. Πράγματα βασικά για να είμαστε νικητές στους αγώνες. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Συνάδελφοι, ποιο είναι το προφίλ όλων μας που είμαστε εδώ σήμερα? Ποιο είναι το προφίλ? Είτε είμαστε θαλασσοπνιγμένοι και είπαμε να πάρουμε μια άδεια ταξί, είτε πουλήσαμε αγροτικές περιουσίες και είπαμε να πάρουμε μια άδεια ταξί, είτε μας έφαγε η ξενιτιά και είπαμε να πάρουμε μια άδεια ταξί, είτε είμαστε καταχρεωμένοι στις τράπεζες και είπαμε να πάρουμε μια άδεια ταξί. Γιατί το κάναμε, συνάδελφοι? Αυτή τη στιγμή μέσα από αυτή την αγωνιστική διαδρομή κατακτήσαμε κάποια πράγματα. Κατακτήσαμε μαχητικότητα για τον κλάδο και κατακτήσαμε και ενότητα. Πράγματα βασικά για να είμαστε νικητές στους αγώνες. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Συνάδελφοι, ποιο είναι το προφίλ όλων μας που είμαστε εδώ σήμερα? Ποιο είναι το προφίλ? Είτε είμαστε θαλασσοπνιγμένοι και είπαμε να πάρουμε μια άδεια ταξί, είτε πουλήσαμε αγροτικές περιουσίες και είπαμε να πάρουμε μια άδεια ταξί, είτε μας έφαγε η ξενιτιά και είπαμε να πάρουμε μια άδεια ταξί, είτε είμαστε καταχρεωμένοι στις τράπεζες και είπαμε να πάρουμε μια άδεια ταξί. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς μέσα σε αυτή την κοινωνία. Μέσα σε αυτή την κοινωνία που βάλετε κάθε μέρα από ρημαγτό μέτρο. Αυτή την ενότητα, συνάδελφοι, που κατακτήσαμε, θα πρέπει να διευρύνουμε. Έχουμε και λέμε. Έχουμε απέναντί μας ένα σχέδιο νόμου από την κυβέρνηση. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε, οι σύμμαχοί μας είναι οι εξής. Η αριστερά, όλα τα κόμματα της αριστεράς, η Νέα Δημοκρατία, ας πιστέψουμε πως είναι μαζί μας ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, με αυτούς πρέπει να συμμαχίσουμε, συνάδελφοι. Με αυτούς πρέπει να συμμαχίσουμε για να πάμε κόντρα σε αυτό το πολιτικό σύστημα του Γκαουλάιτερ. Γιατί μη γελιέστε, ο Γιώργος του Παπανδρέου είναι Γκαουλάιτερ, εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα σε αυτόν τον τόπο. Καθαρά και ξάστερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκείνο το οποίο ξέρω, συνάδελφοι, είναι πως χαμένοι αγώνες δεν υπάρχουν. Χαμένοι αγώνες είναι μόνο αυτοί οι αγώνες που δεν δόθηκαν. Και εμείς θα πρέπει να διατρανώνουμε κάθε στιγμή την αποφασιστικότητά μας, να συνεχίσουμε τον αγώνα όσο μακριά και αν πάει, όσοι κόπου και αν χρειαστούν, όσες θυσίες και αν χρειαστούν, όσο και αίμα χρειαστεί να αρχίσουμε, αλλά